Δικό μας, γιατί μετά συνεχίζεται. Το δικό σας, γιατί μετά συνεχίζεται με άλλα έργα. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό μας. Ντροπή. Όλες οι παραστάσεις θα έχουν ενδιαφέρον. Εντάξει, όλες είναι καλές, αλλά δική μας είναι μοναδική. Μοναδική είναι σίγουρα, όλες οι παραστάσεις. Παίζετε μόνο τρεις μέρες. Εκτός από αυτό όμως, είσαι σε περιοδία και με την παράσταση στο Τάβλι. Ναι, το Τάβλι. Θυμάσαι που το έλεγα πέρσι και μου λέγατε θα κάνετε μπουλούκια αυτό και ξεκινούσε. Το θυμάμαι πολύ. Και κορακοζόητο, έκλεισε ένα χρόνο περιοδίας και μεγάλη επιτυχία. Και τελειώνουμε τώρα, παίζουμε τη Δευτέρα στην Κέρκυρα. Σε συνεργασία με τον εκεί Ερυθρό Σταυρό. Μετά πάμε Άρτα Πρέβεζα σε ένα φεστιβάλ στην Αίγινα μέσα του μήνα. Και 20 Ιουνίου ξεκινάμε στην αυλή στο Ψηρή που είχαμε παίξει. Για 1,5 μήνα θα γίνει χαμός. Εσύ στην αυλή είχατε ξαναπαίξει το Ψηρή. Εκεί, αλλά παίξαμε 15 μέρες, έγινε σκοτωμός, δεν χώρεσαν όλοι. Και τώρα θα παίξουμε για 1 μήνα τουλάχιστον, ίσως και περισσότερο, για να χωρέσουν όλοι οι φίλοι. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Κάπα. Ναι, με τον Κωνσταντίνο τον Κάπα. Στην αυλή, ένα... Πολύ τον συμπαθώ, ναι. Τον Κωνσταντίνο, τον οποίο δεν ξέρω βέβαια, πρέπει να σου πω. Δεν γνωρίζω. Ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν γνωρίζω, συμπαθώ, ναι. Από μακριά. Ναι. Εκπέμπει κάτι θετικό. Μου είναι πολύ συμπαθής. Λοιπόν, πες όμως πάλι για το Τάβλι, για αυτούς που θέλουν να μην είχαν δει την περσινή μας εκπομπή. Το Τάβλι είναι μια πάρα πολύ ωραία, μια εξαιρετική κωμωδία, ένα από τα ωραιότερα μονόπρακτα του νεοελληνικού θεάτρου. Το έγραψε ο Δημήτρης ο Κεχαρίδης, ανέβηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης και διαδραματίζεται σε μια αθηναϊκή αυλή. Εμείς λοιπόν βρήκαμε μια παλιά αυλή 100 και πλέον ετών στο Ψηρή, στο Θησίο υποτίθεται διαδραματίζεται το έργο και το ανεβάσαμε σε φυσικό χώρο. Έτσι, οι θεατές κάθονται μέσα στο πραγματικό σκηνικό. Είναι τελείως τρισδιάστατο, ρε παιδί μου, το πράγμα. Έχει πάρα φοβερή γοητεία. Είναι κανονικός ο φυσικός χώρος με κάποιες σκηνογραφικές. Και κάναμε διορθώσεις και κάναμε έτσι μια παράσταση που είναι σαν παλιά ελληνική ταινία. Mm-hmm. Και γίνεται χαμός. Έγινε είναι αλήθεια ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε την ιδέα, την είπε στον Κάπα και εσύ βρήκε στην αυλή. Ο Κωνσταντίνος, ο Κάπας είχε την ιδέα, ναι. Και εγώ βρήκα την αυλή. Με πήρε ο Κωνσταντίνος πριν ένα χρόνο, μου λέει: έχω την ιδέα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα σε ενδιέφερε. Εγώ είχα το καλοκαίρι μου ελεύθερο. Του λέω: έλα να δεις μια αυλή. Έμενα τότε εγώ στον πρώτο όροφο αυτού του σπιτιού. Η αυλή ήταν άδεια. Την είδε την αυλή, εξετασιάστηκε, μου λέει: δεν θα το κάνουμε. Δηλαδή είναι διαδραστικό, είσαστε μέσα στον η κόσμο. Η Ματσούκα που κολλάει. Νομίζω το είχα δει στο ίντερνετ ότι μίλαγες με τον Κάπα και σου είπε η Δήμητρα Ματσούκα μου είπε την ιδέα. Επάνω. Α, δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι. Εμένα ο Κωνσταντίνος μου πήρε και ο... Δεν ξέρω, και εσύ μένεις ακόμα πάνω την αυλή, γιατί κατεβαίνεις, κάνεις ένα ντουζάκι και ξαναπηγαίνεις και παίζεις. Ναι, έτσι έκανα, γιατί τώρα δεν μένω πια εκεί, αλλά έτσι γινόταν. Πέρσι που παίζαμε εκεί. Το καμαρίνι μας ήταν το σπίτι μου, το σαλόνι. Τι τέλειο είναι αυτό. Η βεράντα ήταν εκεί που καθόταν ο ηλεκτρολόγος, από κάτω στην αυλή ήταν το. Τι τέλειο είναι αυτό. Ο χώρος που μπαίνανε οι θεατές. Για κηλικείο ακριβώς απ' έξω, απέναντι στο δρομάκι, είχε ένα ψιλικατζίδικο που το είχε ένας Μπαγκλαντεσιανός και αγοράζανε νερά και κοκακόλες. Απέναντι ήταν ένα ροκ μπαρ που παίρνανε καφέδες ή κάνα από εδώ καμιά μπύρα. Και αράζανε όλοι και κάτω. Είχαν βάλει τάβλες, παλέτες, καμπό από μπαρ για να έχουν όλοι οπτική, καρέκλες, αυτό. Τάβλες, κουρελούδες, σπαξιλάρια στις σκάλες. Χαμός γινόταν. Και πώς είναι όντως, πόσα άτομα χωρούσανε. 45 θέσεις, αλλά βάζαμε κι άλλους 10 γιατί πέφτανε στα πόδια μας και μας εκλιπαρούσαν να το δουν. Καλά το πιστεύεις. Και τους βάζαμε καρφαλωμένους στις σκάλες υπηρεσίας, πάνω στα πλισταριά, ήταν έτσι. Έβγαζα εγώ τις καρέκλες από το σπίτι μου και τις βάζαμε εκεί όπου βρίσκαμε χώρο. Είναι αυτό που λέμε διαδραστικό, δηλαδή μπαίνετε μες στον κόσμο. Όχι, δεν μπαίνουμε. Απλώς επειδή κάθεσαι μέσα στο σκηνικό, νομίζεις ότι είσαι κι εσύ ένα κομμάτι της παράστασης. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εσύ είναι απίστευτο να παίζεις. Το σκηνικό είναι τριγύρω σου, είναι γύρω-γύρω, δεν είναι εκεί και εσύ απ' έξω. Κάτσε μέσα. Και είσαστε δύο ηθοποιοί, δεν έχει άλλους, έτσι. Δύο, ναι. Δύο. Τέλειο. Και θα κάνετε δηλαδή ουσιαστικά πάλι όλο το καλοκαίρι περιοδία, έτσι. Όχι, όχι. Αυτό είναι το φινάλε μας. Θα πάμε το πολύ μέχρι 30 Ιουλίου και εκεί θα κάνουμε το grand finale. Γιατί εγώ δεν μπορώ άλλο περιοδία. Είμαι 2,5 χρόνια εκτός σπιτιού. Με το νησί, με μια άλλη σχεδοδεσία που είχα κάνει στο ΔΠΘ Βόλου, με τις περιοδίες αυτές τις συνεχείς, με άλλη περιοδία. Αν είμαι από τον Ιούνιο του 2009 σε συνεχή περιοδία. Θες να κάνεις διακοπές φέτος, ε? Θέλω να κάνω οπωσδήποτε διακοπές. Δηλαδή, σκέψου ότι ό,τι δουλειά μου τύχαινε ήταν εκτός Αθηνών. Ακόμα και η διαφήμιση, τρέχαμε στη Θήβα και στην Αλίαρτο και την κάναμε, και στην Κοπαΐδα. Πού θέλεις να πας? Στην Κρήτη θα πάω οπωσδήποτε, γιατί είναι και η καταγωγή του πατέρα μου και του παππού μου, έχουμε σπίτι. Mm-hmm. Και μετά θα δω, δεν ξέρω. Πού, σε ποιο μέρος? Εμείς έχουμε σπίτι στο Χουδέτσι, είναι ένα χωριό δίπλα στις Αρχάνες, στο νομό Ηρακλείου. Αλλά εγώ έχω φίλους παντού, πια και στον Άγιο Νικόλα, έχω και στην Ελούντα, και στο Χανιά, και στο Ρέθινο, παντού. Η Κρήτη είναι ένα ζωντανό πράγμα, όσο νομίζω ότι το εξερευνείς, τόσο αποκαλύπτονται καινούργια πράγματα. Η Κρήτη είναι μεγάλο πράγμα. Η Κρήτη είναι. Πας εκεί, η μηθανής και φεύγεις.
Ναι, ναι, ναι. Έχοντας κερδίσει 10 χρόνια ζωή, ναι, ρε είναι, παιδί μου. Είναι φάρμακο. Η Κρήτη είναι φάρμακο, όπως μου αρέσει να λέω. Κανονικό, κανονικό. Θα πας με μεγάλη παρέα, με μικρή παρέα. Καταρχάς θα πάω μόνος να αντιμετωπίσω τα συγγενολόγια μας στο χωριό που με εδώ που πάω, ξέρεις, με καλούν σε τραπέζια από εδώ και από εκεί. Βέβαια. Και μετά θα πάρω τα μαξάκια μου και θα την κάνω να δω φίλους, να περιοδεύσω. Να πάω, μου έχουν πει για κάτι φοβερές αμμουδιές προς το, προς το Λασίθι στο Νότο που είναι κάτι αμόλοφη, τεράστιο, ξέρεις, που χάνεσαι τελείως. Η Κρήτη έχει αυτή τη γοητεία. Είναι, έχει μια υπερτουριστική πόλη και στα 5 χιλιόμετρα είναι μια ερημική αμμουδιά και ένα παραδοσιακό χωριουδάκι. Πώς το λέγανε εκείνο το μέρος που με είχες πάει στα Χανιά, που ήταν σαν. Που το κυνηγούσε. Μπάλος. Ο Μπάλος. Πήγαμε στον Μπάλο και ήταν φανταστικά. Την παραλία. Ναι, ο Μπάλος τώρα εντάξει, έχει γίνει Λούνα Πάρκ. Έχει γίνει βέβαια πολύ τουριστικός. Όταν πήγαμε είχε 2 χιλιόμετρα περπάτημα για να τελέκοντεψε να μου βγάλει. Α, πήγατε με τον τζιπάκι και κατεβήκατε την κατηφόρα. Με τον κρεμό όλο κάτω αυτό. Κατέβηκα να μου βγάλει τις σάρκες. Ναι, αλλά σε αποζημίωσε το. Όχι, για 3 μέρες δεν μου μιλούσε. Ναι, διότι το θέμα δεν είναι να κατέβει τον κρεμό, είναι ότι στις 5.30 με το λιοπύρι. Πρέπει να τον ανέβει πάλι τον κρεμό. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα τρόπο να μου πετάξουν ένα λάσο και να με ανεβάσουν έτσι, δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά είναι ότι πρέπει να το ξανανεύει λίγο... αυτό το πράγμα μετά πάλι. Είναι extreme το μέρο, αλλά αυτή η άγρια ομορφιά είναι. Μαγικό είναι το μέρο αυτό. Να πούμε ότι είναι σαν να είναι μικρά νησάκια κάτω με το κατεβαίνει στην παραλία. Αυτό το τηγάνι, όπω το λένε, και που είναι η άμμο πορφυρή από τα θρηματισμένα κοράκια. Μακάρι να είναι ένα κομμάτι, το έχουν περάσει και εγώ δεν έχω ξαναπάει εκεί πολλά χρόνια. Σου λέω τώρα γίνει πια. Εντάξει, πάνε καράβια πολλά, γίνει νούμερο ένα. Έχεις κάνει μια δήλωση, μια συνέντευξή σου, ότι έχεις κάνει δύο σχέσεις με συναδέλφους σου στο παρελθόν και από τότε είπες δεν θέλω να ξαναείμαι με ηθοποιό. Ναι. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι δύο άνθρωποι από τον ίδιο χώρο δεν μπορούν να είναι μαζί? Όχι, μπορούν να είναι μαζί. Το έχω δει ότι μπορούν να είναι μαζί. Εμένα δεν μου έκατσε. Εγώ αγάπησα πάρα πολύ δύο συναδέλφους και συγκυρίες που δεν είναι του παρόντος δεν καταφέραν να επιδοκιμήσουν αυτές τις σχέσεις και εμένα μου άφησε μια μεγάλη στεναχώρια. Και επειδή έφαγα λίγο και το συνδύασα και με τη δουλειά, λέω άστο καλύτερα, γιατί δεν ξεφεύγεις και από τη δουλειά σου. Είναι κακά τα ψέματα. Στον χώρο το δικό μας οι κοπέλες, οι συνάδελφοι, έχουν μεγαλύτερη ανασφάλεια. Mm. Και είναι πιο αγχωμένες και αυτό ενίοτε επηρεάζει και τη σχέση. Mm. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει μια πολύ μεγάλη προσωπική ισορροπία για να μπορεί να τα ελέγχει όλα αυτά και να μην τα φέρει στη σχέση. Ανταγωνισμός βγαίνει? Όχι, δεν υπήρξε κάποιο είδους ανταγωνισμός. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είναι εξαιρετικές γυναίκες και οι δύο, κουκλάρες, πάρα πολύ ταλαντούχες, γνωστές, δεν θα σας τις πω. Εμάς έχεις τόση ώρα, δηλαδή. Εδώ το είχα. Θα σας πέσει το σαγόνι. Κουκλάρες, αυτό. Αλλά σε παράτησαν, έτσι, όπως κατάλαβα, ναι. Ναι, με παράτησαν, αλλά δεν θέλανε να με παρατήσουν. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι που επίσης θα σας πω, έτσι, για να σκυλιάσετε. Ναι. Έλα, Νίκο, να είναι καλά όπου είναι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Δεν θα το πούμε πουθενά, εσύ. Μεταξύ μας είμαστε. Αυτό το παιδί να το αφήσει αυτό να το. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα, κλείστε λίγο τις κάμερες. Έλα, ναι, off the record, εσύ περικλεί. Κλείστε λίγο την κάμερα. Δεν έχει σημασία. Έχει περάσει πια αυτό. Είναι χρόνια. Έχετε κρατήσει φιλικές σχέσεις? Πολύ σπάνια. Δεν κρατάμε φιλικές σχέσεις. Όχι. Όταν έχεις εμπλακεί, το ξέρεις και εσύ, όταν έχεις εμπλακεί συναισθηματικά. Εγώ το ξέρω. Και δεν τελειώνει. Εσύ είσαι μεγάλη πείρα. Και δεν τελειώνει πολύ καλά. Δεν θες και τρελή επαφή. Δεν κρατάει καλές σχέσεις, γι' αυτό σου λέει. Από ένα σημείο και μετά, στους άντρες είναι ίσως διαφορετικό. Η κρατάει καλύτερες σχέσεις να χωρίζει παρά όταν τα έχει. Εμείς αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας. Είπες την ωραιότερη ατάκα που έχει πει ποτέ άνθρωπος σε μένα ever. Για πες, είπε η Ναταλία, κρατάει καλύτερες σχέσεις όταν χωρίζει παρά όταν τα έχει. Είπες την ατάκα της ζωής μου. Μπορεί να ξεκινάς με το χωρισμό. Respect. Πρέπει πρώτα να χωρίζω εγώ και μετά να κάνω τη σχέση. Αυτό ακριβώς. Ήτανε κορυφαίο αυτό που είπες. Άρα λοιπόν εγώ από εδώ και πέρα θα ξεκινάω. Γνωρίζω κάποιον, θα του λέω γεια σου Μπάμπη. Θες να χωρίσουμε? Θα μου λέει ο Μπάμπης, δεν σε ξέρω κοπελιά, θα του λέω δεν έχει σημασία. Θες να χωρίσουμε? Θα μου λέει εντάξει, okay, χωρίζουμε λοιπόν. Τέλεια. Και μετά με την πάροδο του χρόνου θα τα φτιάχνουμε. Άψογα. Ανάποδα, πολύ ωραίο αυτό. Ορφανώς πάντως δεν το συμμερίζεται πολύ. Όχι, δεν συμφωνεί ο Νίκος. Ο Νίκος δεν κρατάει, δεν μένει κολλητάρι. Όχι, αποκαταστάθηκαν οι καλές μας σχέσεις μετά από καιρό, αλλά εντάξει, όταν κάτι τελειώνει, να τελειώνει. Ας πούμε. Για ένα διάστημα τουλάχιστον κάνει μια μικρή αποτοξίνωση. Έτσι λειτουργώ εγώ. Ωραία, αφού περάσαν τα χρόνια, δεν ξέρετε, δεν μείνετε φίλοι μετά. Εντάξει, τώρα στα γεράματα. Τα ξαναβρήκαμε. Κάτι θα τους έκανες εσύ, δεν μπορεί. Όχι, ναι, εσύ, αμέσως εσύ να πεις ότι εγώ φταίω. Το ψαράκι, σκορπιός με ψάρι. Εγώ είμαι ψάρι, ναι, αλλά σκορπιός. Ναι, εκδικητικός πολύ, φρίκι. Έχει τα θέματα του. Όχι, εγώ δεν είμαι εκδικητικός. Δεν εκδικείσαι. Όχι.
δεν εκδικούμε σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί άμα αγαπήσω έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, μετά δεν μπορώ, μωρέ, ούτε να τη μισήσω, ούτε να προβώ σε κάτι άσχημο. Ό,τι και να σου κάνει. Αυτές με μισούνε. Εντάξει, δεν μου έχουν κάνει για κανένα έγκλημα, μην τρελαθούμε. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Εντάξει, με έχουν πληγώσει, έχω πληγώσει. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτό το ντουνιά. Justice for all, όλα εδώ πληρώνονται. Έχεις παντρευτεί μια φορά. Ναι. Θα ήθελες να ξαναπαντρευτείς? Δεν έχω πρόβλημα. Δεν τρελαίνομαι να παντρευτώ. Δεν πιστεύω στο γάμο. Το θεωρώ μια πρακτική συνθήκη για να σου διευκολύνει τη ζωή. Αν αγαπήσω μια γυναίκα, ναι, θα ήθελα να την παντρευτώ, γιατί θα ήθελα να είναι οικογένειά μου, θα ήθελα να είναι συγγενής μου. Δεν θα ήθελα να είναι απλώς σύντροφος ή. Σύντροφοι είναι κομμουνιστές. Δύο άνθρωποι πρέπει να είναι οικογένεια. Άμα αρρωστήσω, πάθω κάτι, θα μπω σε ένα νοσοκομείο, θέλω να μπει μέσα και να μπει είμαι η γυναίκα του, είμαι ο άνθρωπός του. Να μπει πρώτη από όλους. Συντρόφισσα. Ναι, να μπει η συντρόφισσα. Πού είναι, από την Κεντρική Επιτροπή? Πολύ ωραία, Τάκα. Μπορεί να πει... Εντάξει, αγάπη μου, όταν λέμε η σύντροφος, αυτό εννοούμε. Είμαι η γυναίκα. Θέλει τον τίτλο. Άλλο η σύζυγος. Είμαι η γυναίκα του, το λέω. Εμένα μου αρέσουν τα παραδοσιακά πράγματα. Άμα έχεις μια γυναίκα, πρέπει να την αποκαταστήσεις και να είναι και επισήμως η γυναίκα σου. Τελείως. Έλα, ωραία, τελείως. Άρα ούτε δημαρχείο. Αχ, βρήκε το άλλο του μισό. Όχι, δεν είμαι καθόλου θρήσκος. Είμαι δηλωμένος άθεος. Δεν μου λέει τίποτα έκκληση. Άρα είσαι δηλωμένος άθεος. Δημαρχείο, ναι. Αλλά εντάξει. Άμα αγαπάς, κάνεις πολλά. Προδίδεις και ιδεολογία και τα πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάνεις παιδί, δεν θα το βαφτίσεις? Θα ήθελα πολύ να μην το βαφτίσω. Γιατί η τελετή της βάφτισης είναι μια ψευτιά, καθότι το προπατορικό αμάρτημα είναι κατασκεύασμα της Εκκλησίας. Δεν υπήρξε ποτέ. Όταν αποδέχεσαι το μυστήριο της βάπτισης ως εξαγνισμός του προπατορικού αμαρτήματος, είναι σαν να αποδέχεσαι ότι όντως οι άνθρωποι ζούσαν στον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, και φύγανε και ο Θεός τους καταράστηκε και για να εξαγνιστούν πρέπει να βαφτίζονται. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Σέβομαι τα πιστεύω των αλλωνών, δεν τα περιφρονώ προς Θεού. Πηγαίνω σε βαφτίσεις φίλων μου, αρνούμαι ενίοτε να μπω στην εκκλησία. Δεν αντέχω να βλέπω τα μωρά να κλαίνε και να τα έχουν οι παπάδες να τα βάζουν στις κολυμπήθρες. Τσαντίζομαι. Αλλά, άρα, αν εσύ παντρευτείς, θα είναι πολιτικός γάμος και όχι θρησκευτικός? Θα προσπαθήσω να είναι πολιτικός. Αλλά αν η γυναίκα μου θέλει να είναι θρησκευτικός, θα της κάνω το χατήρι, παιδί μου. Εντάξει. Οπότε η κατηγορία επαγγελματική που σου ταιριάζει. Γι' αυτό και έχω παντρέψει τον καλύτερό μου φίλο, αλλά αρνήθηκα και με διευκόλυνε και εκείνος να μην το βαφτίσω το παιδί. Του λέω: έχω μεγάλο πρόβλημα να πω το πιστεύω. Γιατί δεν το πιστεύω. Το δηλώνω. Παγώσατε, δεν πειράζει. Όχι, δεν παγώσαμε. Έχουν έρθει και άλλοι άνθρωποι. Μπορεί να ξεκινήσουμε να δεν μπροστά, βέβαια. Όχι, πραγματικά έχουν έρθει και άλλοι άνθρωποι. Σέβομαι απόλυτα, δεν βρίζω ποτέ τα θεία. Δεν βρίζω ποτέ. Πιστεύω όλα, σέβομαι όλα τα θρησκευτικά πιστεύω των άλλων, αρκεί να μην προσπαθώ να μου τα επιβάλλω. Να μην τα πιέζω. Αν κάποιο αισθάνεται πολύ καλά με το να πιστεύει, πολύ καλά κάνει και πιστεύει. Ναι. Είναι αυτή, παιδιά, η αρχή της δημοκρατίας είναι αυτό. Ναι, ο κάθε άνθρωπος να έχει τα πιστεύω του, αλλά να μην προσπαθεί ποτέ να τα επιβάλλει στον άλλο. Όπως και εμείς ακούμε τα δικά σου, δεν προσπαθείς να μας επιβάλλεις τα δικά σου. Όπως και εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να σου πούμε: Νίκο, τι είναι αυτά που λες? Κακός, έχεις άδικο. Τι πάνε να πει, άδικο. Ακολουθώ τις θρησκευτικές παραδόσεις, γιατί μου αρέσουν οι ελληνικές παραδόσεις, ας πούμε του Πάσχα. Προσπαθώ, μ' αρέσει η ατμόσφαιρα και η μυσταγωγία των ημερών εκείνων. Θα πάω, ας πούμε, με το κερί μου στην Ανάσταση, αλλά δεν θα το παίξω κάτι παραπάνω από αυτό που πιστεύω. Αλλά πώς θα πας με το κερί σου όμως στην Ανάσταση? Πάω γιατί μου αρέσει η συνάθρηση των ανθρώπων και γιατί μου αρέσει έστω και που μία φορά στο χρόνο, μία ολόκληρη συνοικία, γι' αυτό κάνω πάντα Ανάσταση στη γειτονιά μου στο Ρέντι, βρισκόμαστε όλοι μαζί και συναντιόμαστε, έστω με αυτή τη συνθήκη. Κάποιος το πιστεύει περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Κάποιος δεν το δηλώνει, εγώ το δηλώνω. Δεν έχει σημασία. Άρα πιστεύεις στο Χριστό, ίσως. Άρα δεν πιστεύεις σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία. Κοίταξε, η διδασκαλία του Χριστού είναι. Εντάξει, αν όντως είναι έτσι όπως είναι, ναι, σαφώς είναι δόγμα για μένα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Η Εκκλησία έχει τόση σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού, όση σχέση έχει η αριστερά με τη διδασκαλία του Μάρξ. Οκ, okay, σύντροφε. Οπότε κομμουνιστές και πιστοί έχουν κλείσει τηλεόραση, έτσι. Όχι, μην το λες. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέει ο Πόστα λέει. Η άποψή του είναι. Όχι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Αλέτη να άποψή του ελεύθερα. Και εδώ τελείωσε ο χρόνος από τον Νίκο Ορφανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται δύο φίλους που δεν τον παίρνουν. Μπορεί να με λευκά. Διαφημίσει μουσικό διάλειμμα. Πώς γίνεται η ασφάλεια του κτηρίου. Έρχεται και. Τηλέφωνο από εισαγγελέα. Έρχεται η ασφάλεια του κτηρίου και ήταν. Καθόλου. Καταλαβαίνω. Καταρχήν υπάρχει πολύ.